Ο Βασίλης Χιώτης είναι μαζί μας, διευθυντής του Sky 100,3. Είναι τρομερά απογοητευτικά όλα αυτά. Δηλαδή, σου αφήνουν μια πίκρα, Βασίλη. Απογοήτευση. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα τώρα ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη δεύτερο Σαββατοκύριακο και θέλω να συζητήσουμε λίγο τους στόχους. Τι πληροφορίες έχουμε, τι εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για τους στόχους που μπορεί να έχει ο Πρωθυπουργός, τι προσδοκίες δηλαδή μπορεί να έχει ο πολίτης, γιατί τα περί ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας, εφόσον τα ξανακούσουμε, δεν ξέρω, είναι πράγματα που έχουν ξανακουστεί. Πρώτον και δεύτερον, δεν φτάνει μόνο η πολιτική προστασία. Κοίταξε, ο βασικός στόχος νομίζω του Πρωθυπουργού στην παρουσία του στην Θεσσαλονίκη θα είναι η προσπάθειά του να μετριάσει κάπως τις δυσμενείς επιπτώσεις, τις δυσμενείς εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη από την αντιμετώπιση αυτής της θεομηνίας. Διότι τι συνέβη τώρα, Σία μου? Δύο φυσικές καταστροφές μεγάλες είχαμε μέσα σε ένα μήνα. Τη φωτιά στον Εύρο και την πλημμύρα στη Θεσσαλία, για την οποία συμπληρώνουμε, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, 10 μέρες και είναι ακόμα πλημμυρισμένα. Και στα δύο, στο πρώτο 24ωρο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Στο δεύτερο, λίγα πράγματα. Από το τρίτο, τουλάχιστον 24ωρο, περιμένει η κοινωνία τα ανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού να είναι γρήγορα, να είναι αποτελεσματικά, για να μητριαστούν κάπως οι επιπτώσεις αυτής της θεομηνίας, για την οποία προφανώς κανείς δεν φταίει. Αυτά τα ανακλαστικά δεν λειτουργήσαν. Τώρα, αν ακούς ότι φτιάχτηκαν ειδικά αντιλιοστάσια και δεν είχαν γεννήτριες, ενώ το πρώτο που κόβεται είναι το ρεύμα, τι περιμένεις? Και γεννήτριες να είχαν, δεν ξέρω, θα είχαν πετρέλαιο μέσα οι γεννήτριες για να λειτουργήσουν. Αυτά είναι σημάδια ενός παράλυτου κρατικού μηχανισμού που μπορεί να προδώσει ανά πάσα στιγμή την αποτελεσματικότερη κυβέρνηση. Άρα η κοινωνία δικαίως είναι εξοργισμένη, και αυτό που περιμένει από έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει πάρει πρόσφατα τις εκλογές, έχει πάρει μια ισχυρή πλειοψηφία όπως τη ζήτησε και έχει υποσχεθεί, με ζητούμενο της μεταρρυθμίσης, και έχει υποσχεθεί ότι θα διορθώσει τα κακό σκήμενα, αυτό που περιμένει να ακούσει είναι τι θα κάνει έτσι ώστε στην επόμενη θεομηνία, για την οποία κανείς πάλι δεν θα φταίει, να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερες συνέπειες. Αυτό, αλλά αρκεί μια δήλωση αποφασιστικότητας, γιατί όπως είπα και στην αρχή, τέτοιες με το έχουμε κουτάλι ξανακούσει. Όχι. Το τι θα γίνει, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι θα πει, θα το ακούσουμε. Σημασία έχει αυτό που θα υποσχεθεί να εφαρμοστεί και να το μετρήσουμε ως αποτέλεσμα στην επόμενη φυσική καταστροφή που θα έρθει αργά ή γρήγορα. Μας άφησαν να εννοηθεί τις προηγούμενες ημέρες ότι θα υπάρξουν και αλλαγές σε πρόσωπα, οι οποίες τελικά δεν έγιναν. Ναι. Το βλέπεις αυτό να παγώνει επαόριστον ή μπορεί να έχουμε εξελίξει σύντομα? Όχι, αν θυμάσαι, το συζητάγαμε πριν από μερικές μέρες και σου έλεγα ότι θα εκπλαγώ αν δω αλλαγές κυβερνητικές πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πρώτον, δεν λειτουργεί εν θερμό ο Πρωθυπουργός. Δεύτερον, θα ήταν και πολιτικά λάθος. Διότι σε μια κυβέρνηση που έχουν ήδη αποπομπηθεί 2 υπουργοί σε ένα μήνα, αν υπήρχαν και κάνα 2 ακόμα αποπομπές αντικαταστάσεις, όπως θες πες, τι μήνυμα θα εξέπεμπε ο Πρωθυπουργός? Ότι ομολογεί ότι έγιναν λάθος κινήσεις και ότι δεν λειτουργεί σωστά η κυβέρνησή του, πρώτον, και ότι και ο ίδιος έκανε ασφαλμένες επιλογές. Δεν πιστεύω ότι θα καθυστερήσουν, αλλά δεν πιστεύω ότι θα έρθουν και πολύ γρήγορα. Κοίταξε, υπάρχει μια μεγάλη δημοσκόπηση που έρχεται σε 3 εβδομάδες από τώρα, που λέγεται περιφερειακές εκλογές. Εκεί θα δούμε και η κοινωνία κατά πόσο καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι αυτό περιμένει και ο Πρωθυπουργός, και μετά τις περιφερειακές εκλογές ίσως τις δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.